Ανδρέακο για την επικράτηση της αλήθειας, της ορθοδοξίας έναντι της πλάνης των Ελλήνων. 2.000 χρόνια τώρα η Ορθόδοξη Εκκλησία, πολεμουμένη νικά, καταδιώκεται αλλά δεν σταματά να εξαπλώνεται. Σπηλώνεται αλλά διατηρεί καθαρή και ανώτευτη την αλήθεια. Φυλακίζεται και μένει πάντα ελεύθερη. Φαίνεται ότι πεθαίνει, αλλά ανασταίνεται. Διωχνή και μαρτύρια, αιρέσεις και συκοφαντικές επιθέσεις, κύματα αθείας και πολεμικής του διαβόλου, δεν στάθηκαν ικανά να ακυρώσουν το σωστικό λόγο και την αγιαστική δύναμή της. Και επαληθεύεται έτσι ο προφητικός λόγος του Κυρίου που είπε ότι «Πύλε άδου ου κατησχίσους είναι αυτής». Δηλαδή, ο θάνατος και οι οργανωμένες δυνάμεις του κακού ποτέ δεν θα κατανικήσουν την Εκκλησία. Ας δοξάζουμε λοιπόν το παντοδύναμο Κύριο, διότι μας αξίωσε να γίνουμε μέλη της Αγίας του Εκκλησίας και ας αγωνιζόμαστε για να διατηρήσουμε ακέραιο το θησαυρό της Ορθοδοξίας που παραλάβαμε από τους Αποστόλους και τους Ιεράρχες, τους Μάρτυρες και τους Ασκητές και όλους τους Αγίους που έζησαν ως πιστοί και αφοσιωμένοι μαθητές εκείνου. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της Εκκλησίας είναι αυτό που ομολογούμε στο πιστεύω με τη λέξη Αποστολική. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί την Αποστολική διαδοχή και συνεχίζει το έργο των Αγίων Αποστόλων. Γι' αυτό και το Ιερό Ευαγγέλιο, κατά την επίσημη αυτή ημέρα, μας μεταφέρει στην κλίση το πρόβλημα απευθύνει στον Ανδρέα και τον Ιωάννη την πρόσκληση να τον ακολουθήσουν και έπειτα στον Πέτρο που οδηγήθηκε στον Χριστό από τον αδελφό του τον Ανδρέα. Τώρα ο Κύριος καλεί τον Φίλιππο και εκείνος τρέχει αμέσως να βρει τον φίλο του τον Αθαναήλ και να του ανακύρει την ευχάριστη είδηση. «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν Ιησούν». Και προφήτευσαν οι προφήτες, τον βρήκαμε, είναι ο Ιησούς. Η αυθόρμητη αυτή κίνηση του Φιλίππου φανερώνει την αγάπη και το ενδιαφέρον του για το πλησίον. Αυτό αποτελεί ουσιώδες γνώρισμα και κάθε συνειδητού χριστιανού. Ουδέν ψυχρότερον χριστιανού εταίρους μη σώσουντος, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Τίποτε πιο ψυχρό δεν υπάρχει από τον χριστιανό που δεν ενδιαφέρεται για τη σωτηρία των άλλων. Αποτελεί χρέος αγάπης προς τους αδελφούς μας να τους διαφωτίζουμε σχετικά με την ορθόδοξη πίστη και ζωή. Να τους συστήνουμε ένα καλό βιβλίο ή περιοδικό, κάποια ομιλία πνευματικού καταρτισμού, να τους βοηθήσουμε για την συνειδητή συμμετοχή τους στα μυστήρια της Εκκλησίας, να τους υποδείξουμε με διάκριση ποιο είναι το ορθό σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας. Πάνω απ' όλα, να τους διδάσκουμε με το παράδειγμά μας, το οποίο, αν είναι σωστό, αποτελεί την πιο πιστική απόδειξη ότι το Ευαγγέλιο εφαρμόζεται και σήμερα και φωτίζει, ειρηνεύει και αγιάζει την ψυχή κάθε ανθρώπου. Βέβαια, η ορθόδοξη πίστη δεν κατακτάται ως θεωρητική γνώση, ούτε εξαντλείται στη διδασκαλία κάποιων δογμάτων. Στην ουσία αποτελεί προσωπική εμπειρία και βίωμα ζωής. Γι' αυτό και ο Φίλιππος πρότεινε στο φίλο του τον Αθαναήλ να έρθει ο ίδιος και να γνωρίσει προσωπικά τον Χριστό. «Έρχου και είδε», του είπε. «Είναι απαραίτητο να πλησιάσουμε μόνοι μας, να γευθούμε, να καταλάβουμε τι πιστεύουμε». Τι είναι η χριστιανική ζωή, τι μεγαλεία ζούμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Να εκτιμήσουμε την πίστη μας που είναι αληθινή και ολοζώντανη. Να τη χαρούμε και να την απολαύσουμε. Τι μπορείς να καταλάβεις αν σου μιλάνε μόνο για την γλυκύτητα που έχει το μέλι και εσύ δεν το έχεις γευτεί ούτε μία φορά. Η Ορθόδοξη πίστη μας είναι θησαυρός. Η λατρεία μας πλούτος ανεξάντλητος. Η πνευματική ζωή είναι χαρά και απόλαυση. Όλα αυτά όμως μπορούμε να τα νιώσουμε μόνο αν τα γευθούμε προσωπικά. Μέσα στον αλλοπρόσαλο κόσμο που ζούμε, σε καιρούς πρωτοφανούς συγχύσεως και συμβιβασμών σήμερα, Κυριακή της Ορθοδοξίας,
προβάλλει επιτακτικό το χρέος μας να βιώσουμε την ορθόδοξη πίστη και παράδοση ως τη μοναδική οδός σωτηρίας και να αγωνιζόμαστε για να τη διατηρήσουμε γνήσια και ανώθευτη. Έτσι το φως της Ορθοδοξίας θα μεταλαμβαδεύεται από γενιά σε γενιά και θα ακτινοβολεί σε όλον τον κόσμο έως εσκάτου της γης. Αμήν. Σκόπο ημών Νικολάου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Αναπαύσεως πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων ευσεβώς Ορθοδόξων Χριστιανών, Βασιλέων, Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων, Μοναχών, Μοναζουσών, Πατέρων, Προπατώρων, Πάπων, Προπάπων, Γονέων, Τέκνων, Αδελφών, Συγγενών και Αναδόχων ημών, εκ των απαρχής και μέχρι των εσκάτων και υπέρ του συγχωρηθήν εαυτής παν πλημέλημα εκουσιώνται και ακούσιον. Αιωνία ημνήμη, αιωνία ημνήμη, αιωνία αυτών ημνήμη. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση
πάντων των και κοιμημένων ευσεβώς ορθοδόξων χριστιανών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρίν, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευσεβούσιμον έθνος, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσαν και αέραν, φιλοχρίστου ημών στρατού, κράτους νίκης διαμονής υγείας σωτηρίας αυτών και του Κύριον των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση, και υποτάξε υπό το κράτος αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ω εθεν ευχαρίστω λόμενση, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των ανδούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτην, και πάσαν πόλην και χώραν από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλεκτου γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε, πάσαν οργή και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης δικαίως αυτού απειλής και ελέησε ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτε επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημός. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την είναι και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
οι προφήτε ως είδων, οι Απόστολοι ως εδίδαξαν, η Εκκλησία ως παρέλαβεν, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι οικουμένοι ως συμπεφώνηκεν, η χάρις ως έλαμψεν, η αλήθεια ως αποδέδεικτε, το ψεύδος ως απελήλατε, η σοφία ως επαρησιάσατον, ο Χριστός ως ευράβευσεν. Ούτω φρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν Χριστόν των αληθινών Θεών ημών και τους Αγίους αυτού και εν λόγοις τιμώντες, εν συγγραφές, εν νοήμασι, εν θυσίες, εν αείς, εν εικονίσμασι, τον μεν ως Θεόν και Δεσπότην προσκυνούντες και σέβοντες, τους δε δια των κοινών Δεσπότην ως αυτού γνησίους θεράποντας τιμώντες και την κατασχέσιν προσκύνησιν απονέμοντες. Αυτή η πίστη των Αποστόλων, αυτή η πίστη των Πατέρων, αυτή η πίστη των Ορθοδόξων, αυτή η πίστη στην Οικουμένην εστήριξεν. Επί τούτης, τους της ευσεβίας Κήρυκας, αδελφικώστε και πατροποθήτως, εις δόξαν και τιμήν της ευσεβίας, υπερείς ηγονίσαντο, ανεφημούμεν και λέγομεν, των της Ορθοδοξίας προμάχων ευσεβών βασιλέων, αγιωτάτων πατριαρχών, αρχιερέων, διδασκάλων, μαρτύρων, ομολογητών, αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Αιωνία αυτών η μνήμη. Τούτων της υπερευσεβίας μέχρι θανάτου άθληστε και αγωνίσμασι, και διδασκαλίες παιδαγωγίσθετε και κρατίνεστε Θεόν εκλυπαρούντες και μιμητάστης εν Θεού αυτών πολιτείας μέχρι τέλους αναδείκνυστε εκδισοπούντες αξιοθήμεν των εξετουμένων ικτυρμής και χάρητη του μεγάλου και πρώτου αρχιερέως Χριστού του αληθινού Θεού ημών πρεσβείες της επερενδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας των φωτοειδών αρχαγγέλων και πάντων των Αγίων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον τιμά στους ανθρώπους και διέ την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα καταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης είναι ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συ Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον του λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ ρέμα της μαϊσάφες συναματιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών,
Χριστός της μονής μας την δύναμή σου. Εκκλησίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λαϊμόν Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς και ημέρες εις βοήθει άμεση τη λειτουργία. Χρόνια πολλά σε όλους. Περάσει στην αίθουσα του νόμου, πάρτε την καλή.